Δείτε, μαντάμ, από πού πάνε για την τραπετσόνα? Γιατί τώρα ήρθατε? Ναι, ναι, τώρα ήρθα. Από πού ήρθατε? Από νησί. Α, ωραία. Από την Κέρκυρα έχω έρθει. Ήρθατε από την Κέρκυρα με τρένο? Έχει Κέρκυρα τρένο? Μα καλά, πού είσαι, χριστιανή μου? Δεν το ξέρεις ότι η κυβέρνηση μας έβαλε τρένο στην Κέρκυρα? Σοβαρολογείτε? Ναι, μα ναι, χριστιανή μου. Αφού και τον Αχελό μας τον έφερε εκεί κάτω στο νησί. Μην τον ψάχνετε εδώ πέρα. Να είναι καλά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Γεια σας. Έλα, Μίκη. Ορίστε κατάσταση. Από τα πολλά λαδόματα που γράφουνε, έχουνε και εμείς και οι ίδιες λάδι, ρε παιδί μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαφασούλα. Τι λάδι είναι ήταν αυτό? Για να δω. Δεν το βλέπεις? Κουσκουτένεο με λίτρα δολαρίου. Ποια σου ρηφόταν ένα πακέτο τσιγάρα, μην με πάρει και με σηκώσει. Μα να δώσω ένα πακέτο τσιγάρα για τον παπά. Ορίστε, Παπαφασούλα. Γιατί είσαι ευριασμένος? Πώς να μην είμαι ευριασμένος? Η ώρα είναι 8 και δεν έχει πατήσει άνθρωπος στην εκκλησία. Γιατί ήσουν καλύτερα την περασμένη Κυριακή, ήσουν γεμάτος? Τα ίδια και χειρότερα. Τότε τι διαμαρτύρεσαι? Αλλά ξέρω εγώ τι φταίει. Ξέρω εγώ τι φταίει που δεν πατάει άνθρωπος γεννημένος στην εκκλησία. Τι φταίει? Αυτή η καταραμένη δορυφορική τηλεόραση φταίει. Αφού ξενυχτάνε οι πανηστηριτζίδες να βλέπουν τις ξεβράκουδες από τη Γαλλία. Α, αυτό είναι πρόοδος. Όλα και όλα είναι πρόοδος. Μην πας κόντρα στην πρόοδο. Αυτό μας έλειπε στην τραπετσόνα. Η πρόοδος. Εδώ κοντεύουν να μας πνίξουν τα σκουπίδια. Αλλά να μου το θυμάσαι. Πλησιάζει το φινάλε της ανθρωπότητας. Είδες του ρώσικο κανάλι τη βιβλική καταστροφή στην Αρμενία? Είδες του κουνουνού τα χιόνια στην Αμερική? Το σουνουνού. Αυτό το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο. Είδες του Ράι Ούνο τη βία στα γήπεδα? Πρόσεξες του ΣΑΤ 1 και στο TV 5 τα σημάδια της αποσύνδεσης? Α, τώρα που το θυμήθηκα. Στου Ράι Ούνο. Έχεις καλή εικόνα? Έχω, καλή, τζάμι. Εγώ ξέρεις δεν έχω. Μου παρουσιάζει κάτι χιονάκια και ιδίως στις 4 η ώρα το πρωί. Καλά, 4 η ώρα, παπά μου, βλέπεις τηλεόραση? Αφού σηκώνομαι που σηκώνομαι για τον Όρθρο, να μην δω κάτι κι εγώ. Και ξέρεις, εκείνη την ώρα έχει κάτι πονηρά, κάτι πονηρά, αλλά ούτε σπάει του χιόνι. Αν με ζητήσει κανείς, ήμουν πολύ ωραία μαζί σας. Πάλι κανένα σύζυγο σε κυνηγάει? Πατέρας. Έλα, λίγο εκεί παρακαλώ που κλείνει το μαγαζί. Είπα η εστουπίρη του εξώτηρο, ενσαρκωμένη αμαρτία. Ουρέ καθήκη, πάλι ξενοκοιμώσουν. Δεν είναι ξένοι από εδώ, από την γειτονιά είναι. Ουρέ, ποια είναι? Σύρμα, ο πατέρας, τη Σύρμα. Πού πήγε ο άφημος, πού πήγε? Έτσι θα κάνετε κανέναν, κύριε Πέτρο.
Ψάχνατε το καθήκη που ήταν στο σπίτι μου μαζί με την κόρη μου. Κόρη σας, έχετε κόρη κύριε Πέτρο? Α, τη Μαριγούλα. Πολύ καλό κορίτσι κύριε Πέτρο, πολύ καλό. Πολύ καιρό έχω να δω τι κάνει η κόρη σας. Αντρεπάτα με. Δεν μου λες παπά μου. Είδες αυτό το χρόνο να περνάει κανένας τρέχοντας. Ψηλός ή κοντός? Ψηλός, κοντός. Σαν τον Τόνι. Χοντρός ή λεπτός? Χοντρός, λεπτός. Σαν τον Τόνι. Ξανθός ή μελαχρινός? Σαν τον Τόνι, παπά μου. Αν ζητάς τον Τόνι, εδώ είναι. Αφού είναι μαζί μου. Τι είναι αυτά που λες, ρε παπά? Σας παρακαλώ, κύριε Πέτρο, είναι απαράδεκτο να με παρομοιάζετε με αυτόν τον αλήτη που ήταν με την κόρη σας στο υπόγειο. Είπε στο υπόγειο. Και εσύ πώς το ξέρεις ότι ήταν στο υπόγειο? Στο υπόγειο ήτανε. Εσύ ήσουνε. Μα τι λέτε, κύριε Πέτρο, στην τύχη το είπα. Μα είναι δυνατό η κόρη μου να πάει με αυτό το μιξιάρι? Να με υποτιμήσει τόσο πολύ εμένα η κόρη μου? Όχι μιξιάρες, κύριε Πέτρο, όχι μιξιάρες, κύριε Πέτρο, εντάξει, αλλά όχι με... Ξέρω τι λέω εγώ, αλλά ξέρω τι λέω. Παπά μου αυτή τη φορά μου γλίτωσε, αλλά την άλλη φορά, εάν τον πιάσω στα χέρια μου, θα το λιώσω. Θα το λιώσω, παπά μου! Γεια σας. Γεια σας, του καλός, του καλός, του καλός. Αντίο. Χαιρετισμού στην κόρη σας, κύριε Πέτρο. Ρε καθήκη, φτηνά τη γλίτουσες. Ευτυχώς που εμείς οι μπασμένοι δεν μοιάζουμε για εραστές. Αλλιώς! Όχι εμείς οι μπασμένοι, παπά μου. Δεν ξέρω τι είσαι εσύ, αλλά εγώ είμαι εραστής. Το τηλέφωνο. Πού είναι το τηλέφωνο? Ορίστε το τηλέφωνο, ορίστε. Αλλά δεν παίρνει επαρχία. Μη σώσει και πάρει. Εγώ την πυροσβεστική θέλω. Τι νούμερο έχει, τι αριθμό? Νούμερο. Η 1, ναι. Η 9, η 9. Πρέπει πες το πιο γρήγορα. Η 1, 9, 9. Άντε. 10 ώρες, 1. 9, 9. Παπά, την πυροσβεστική σου ζήτησα. Δεν σου ζήτησα να μου πούνε την ώρα. Εγώ σωστά το είπα. Θα έχουν μπλεχτεί οι γραμμές. Ξαναδοκίμαση. Μπλεχτήκανε. Και τι δεν μπλέκεται εδώ πέρα? Ένα, πες. Η 9. Η 9. Κοίτα να δεις τι ώρα βρήκανε να μιλάνε. Αποκλείεται να μιλάνε στην πυροσβεστική. Αποκλείεται. Και τότε να ξαναπάρω. Κάτσε. 1, 9. Είναι. 9. Πυροσβεστική εκεί. Ελάτε γρήγορα στη δαρβασόνα. Αμαρτωλό και κλεφτών. Ναι, το σκυλάκι με έχει ανέβει στο δέντρο και δεν μπορώ να το κατεβάσω. Αχ, παπά, με είπανε να πάω στο διάολο. Αναστατώνεις, κυρία Κάτικα, για ένα σκυλί. Γιατί ρε, τα σκυλάκια δεν έχουν ψυχή? Όχι, αλλά είπαμε ότι μας αναστατώνεις. Υπήρχε κι άλλη μία λύση, αλλά ξέχασε να στην υπό. Ποια είναι, παπά μου? Εάν του αφήναμε πάνω εις του δέντρο, θα ορίμαζε και θα έπεφτει μόνο του. Σκάσε, παπά, θα σου πάω τα μουσια. Ελπίζω να μην γίνεις δωρητής μυαλού, γιατί όποιος το πάρει θα την κάνει από κούπες. Α, εσύ πολύ άτσαλα μου τη βγαίνεις. Κάντε από εκεί. Ρε την αδελφούλα μου, όλο εκπλήξεις μου είναι. Καλώς όρισες, ξαδελφούλα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν θα μου συστήσεις την αδελφούλα σου? Η Τερέζα. Ο Φώτης, που σου λέγα ότι θα έρθει από την Κέρκυρα, να πει. Ήρθα. Ωραίο σκυλάκι. Σ' αρέσει? Δικό σας είναι? Ναι, ναι, από τον πρώτο μου γάμο. Δεν πάμε να φύγουμε, παιδάκι μου, γιατί αυτοί εδώ θα με καραφιάσουνε. Μια Κυριακή είχαμε να ησυχάσουμε, πάει κι αυτή. Μην ανησυχείτε, αγαπητοί μου γείτονες. Εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας και στις επόμενες εκλογές με βγάλετε βουλευτή, σας υπόσχομαι ότι θα αυξήσω τις ώρες του ύπνου, ώστε ο ελληνικός λαός να μπορεί να κοιμάται ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αυξήσω όμως και τις ώρες λειτουργίας των κέντρων, γιατί μέχρι να πάμε κλείνουνε. Και ο κόσμος πότε θα έρχεται στην εκκλησία? Μην ανησυχείς, Παπαφασούλα, έχω φροντίσει και γι' αυτό. Θα αυξήσω τους Αγίους με προεδρικό διάταγμα και θα καθιερώσω εβδομάδα με 2 Κυριακές. Είπες ότι θα αυξήσεις τους Αγίους? Ακριβώς.
Και θα καθιερώσεις εβδομάδα δύο Κυριακών. Πολύ σωστά άκουσες. Α, Λεωνίδα, είπαμε να εκκλησιαστεί ο κόσμος, αλλά όχι να τα πτήσω κι εγώ από τη δουλειά. Τράβα, τράβα, τράβα. Τέντωνε, πήγαμε. Τέντωνε, τέντωνε. Από εδώ, έλα, εδώ. Από εδώ. Εκεί. Κάτσε, ρε Λάουρα, πάρε τα χέρια σου, ρε Λάουρα, να δουλέψουμε. Πάρε τα χέρια σου, να δουλέψουμε, ρε Λάουρα. Ω, πατερσάκι μου, τέντωνε, ρε παιδί μου. Τέντωνε, λέει, τέντωνε, σταθμό κάνουμε, τέντωνε. Α, αυτό είναι. Δηλαδή, ρε Τόνι, τώρα με αυτή την κεραία, η εμβέλεια του σταθμού θα φτάνει μέχρι την Κρήτη. Την Κρήτη, ρε. Μόνο Κρήτη. Μέχρι Χαλκίδα θα πιάνουμε, ρε. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι, γιατί μέχρι το μηχανάκι μου πούλησα για το σταθμό αυτό. Στέγνωσα πια. Ναι, αλλά όταν λειτουργήσει ο σταθμός και θα έρχονται να στα κουμπάνε για να τους διαφημίζεις, θα με μακαρίζεις εμένα. Θα σε μακαρίζω. Αλλά... Δηλαδή, ρε φίλε, εσύ σκοπεύεις να γίνεις μακαρίτης. Είναι αυτά που λέει, ρε. Πω, αδερφάκι μου, ευτυχώς και ο σταθμός θα έχει μόνο μουσική, ε. Γιατί έτσι και μίλαγες, θα τους κούφαινες όλους. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, κουράστηκα να κρατάω το κοντάρι. Αμάν, ρε Λάουρα, αμάν, υπομονή, τι κάνεις, ένα κοντάρι κρατάς. Καλά, ούτε το BBC δεν έχει τέτοια κεραία, ε. Δηλαδή, ρε μεγάλε, αν κατάλαβα καλά, εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εκπομπή. Καλά. Αχ, ναι, να μιλήσω κι εγώ λίγο. Θα μιλήσεις, καλά, ε. Το ράδιο Τραπετσόνα FM στέρεο θα σκίσει. Πάμε, ρε. Και εγώ τι θα κάνω, θα κρατάω το κοντάρι ακόμη. Εσύ κάνω το κοντάρι. Θα ακούω και έρκυρα και θα τρέχω. Ωχ, τι έπαθα με τις εφορές. Λοιπόν, Τερέζα, για να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, να καταλάβω λίγο το σπίτι που έχουμε στην Κέρκυρα. Θέλει η εφορία να της ρίξουμε 5 εκατομμύρια. Ναι, μωρέ, που πέντε να είναι οι ώρες τους και να σκάσουν. Δεν είναι μονάχα αυτό όμως. Τι έχει κι άλλο. Πήγα σε όλους τους μεσίτες στην Κέρκυρα για να πουλήσω το σπίτι, το ρημάδι, και αυτό έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο και δεν πουλιέται με τίποτα. Και τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε, πρέπει να πληρώνουμε τις δόσεις κάθε μήνα 300 χιλιάρικα στην εφορία. Και πού θα τα βρούμε, αδελφούλα μου? Γι' αυτό ήρθα, ρε κακομοίρη, εδώ για να δουλέψω. Θα δουλέψεις? Και θα παίρνεις 300 χιλιάρες το μήνα? Μονάχα έτσι θα μας βγει το παλούκι, ρε. Έχεις και παλούκι? Α, τώρα δεν έχω παλούκι, ρε. Εσύ, τι είναι αυτά, ρε? Τα εργαλεία της δουλειάς μου. Της δουλειάς, εργαλεία. Και τι δουλειά κάνεις? Ανοίγω σπίτια, βρίσες. Φτιάχνω βρύσες. Άσε με τώρα. Φτιάχνει βρύσες. Ντροπή, μπαμπή. Ντροπή, ξάδελφε, να λες ψέματα στην αδελφή σου. Απατεώνας, τσιλιαδόρος, παπατζής. Διαρρήκτης είναι ο μπάμπης. Διαρρήκτης. Διαρρήκτης. Ρε μπάμπη. Ρε μπάμπη, είσαι παράνομος, ρε. Όχι και παράνομος, αδελφούλα. Απλώς ανοίγω σπίτια, κλείνω τα φώτα και ξαναβγαίνω. Στη ΔΕΗ δουλεύει. Και άκουσες που ξαδελφέ, με λες εμένα. Παράνομο, γιατί εγώ παίρνω 5 δεκάδες, ενώ εσύ με το συνάφη σου παίρνεις δισεκατομμύρια! Σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω να βρίζεις τον κόσμο των πολιτικών. Δεν σου επιτρέπει, ρε! Ρε, δεν σου επιτρέπει! Ρε, ξάδερφε, καμιά δουλειά έχεις για μένα, μπουχανάκι! Ο Λεωνίδας ζουμιάς έχει απ' όλα και συμφέρει. Θα σε τακτοποιήσω. Σοβαρά, θα μου βρεις δουλειά έτσι γρήγορα? Θα σε πάρω ιδιαιτέρα μου μόλις αναλάβω το Υπουργείο Χωροταξίας που μου υποσχέθηκε ο αρχηγός. Α, το υποσχέθηκε ο αρχηγός. Το Υπουργείο ποιο? Χωροταξίας. Καλά, τώρα μέχρι να γίνεις εσύ υπουργός θα περιμένω εγώ αδέκαρη εδώ. Καμιά δουλειά τώρα γρήγορη έχεις να μου βρεις. Γρήγορη, θέλεις γρήγορη. Ναι, γρήγορη. Γρήγορη δουλειά σου. Έχω. Ψυχά, στραβωμάρα ρε παιδί μου. Κάπου, ανάτο το μαγαζί, το προσπεράσαμε αυτό εκεί. Όχι, από εκεί σου λέω, να το. Σιγάρε, ξάδερφε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έντυσες έτσι. Σαν καλόγρια, ε! Η μάντα από τους ψωραρούς ημερέ. Βρε Τερέζα μου, σου εξήγησα ο φίλος μου. Το αφεντικό του μαγαζιού είναι άνθρωπος του Θεού και προσλαμβάνει μόνο υπαλλήλους θεοσεβούμενους. Γι' αυτό σε παρακαλώ, να είσαι σεμνή και ενάρετος. Πάμε, ενάρετος και σεμνή. Να δούμε πάμε. Τι θα καταφέρουμε. Έλα, στρίψε με, πού να πάμε. Από εδώ, εδώ, πάμε, από εδώ, να. Έλα, Μίκη, προχώρα. Σιγά, σιγά. Δεν σου μείνει τον κύριο Μενέντες. Ο κύριος, με την κόκκινη γραβάτα.
Από εδώ, από εδώ, βρε. Έλα, Μίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Λεωνίδα. Χαιρετίζω ένα θερμό οπαδό του κόμματός μας, το οποίο στις επόμενες εκλογές βέβαια θα βγει πρώτο. Ένα τσιγαράκι. Βεβαίως, αμέσως. Ορίστε, πάρε μου. Η Δεσποινής είναι το πρόσωπο που επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας. Ακριβώς. Να σου συστήσω από εδώ την ξαδέλφη μου την Τερέζα. Α, χαίρομαι πολύ, Δεσποινή. Με τη βοήθεια του Θεού είμαι σήμερα εδώ και σας γνωρίζω, κύριε. Μόνον ότι θέλει ο Θεός γίνεται. Και είναι θέλημα Κυρίου να συνεργαστείτε μαζί. Δηλαδή προσλαμβάνομαι. Βεβαίως. Είναι τιμή για μένα να εργάζεστε εσείς εδώ μαζί μου με μια γυναίκα με τις δικές σας προδιαγραφές. Ο Κύριος με δίδαξε να μην ζητάω πολλά στη ζωή μου. Αλλά τι δουλειά θα κάνω εδώ μέσα? Ναι, να σας εξηγήσω. Εξηγήστε μου. Λοιπόν, ακούστε με, ξέρετε, τώρα τελευταία, ναι. Εμένα, ναι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Έρχονται εδώ διάφοροι και αρχίζουν και φωνάζουν, βρίσουν. Και εγώ, ξέρετε, δεν τους αντέχω αυτούς τους παράξενους πελάτες. Γι' αυτό θέλω να αναλάβετε. Εσείς αυτούς τους πελάτες. Δηλαδή θα έρχονται εδώ να με βρίζουνε. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι πελάτες. Αλλά τι μας δίδαξε ο Κύριος όταν μας βρίζουνε? Να τους πλακώνουμε. Ως δηλαδή, να τους μιλάμε με αγάπη, να τους τοπεύουμε. Μπράβο. Φροντίδα. Βεβαίως, η αγάπη νικάει τη βία. Βέβαια, τι. Λοιπόν, ναι. Αύριο το πρωί μπορείτε να έρθετε να δουλεύετε κανονικά. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ο Θεός μαζί σας. Έλα, πού είσαι, Λεωνίδα? Έλα, στρίψε με. Από Θεό, παλά. Μισό λεπτό, περίμενε. Αγαπητέ με, έλα, εσύ παρακαλώ. Μήπως σου βρίσκονται 2.000? 2.000, ναι, βεβαίως. Γιατί όχι? Ακού τι λέει για σένα, αγαπητέ μου, ό,τι θέλεις, αλήθεια. Ευχαριστώ. Αύριο θα σου στείλω το κοπόνι. Το καλό. Μια τέτοια γυναίκα περίμενα. Και αφού δεν μου την έστειλε ο Κύριος, μου την έστειλε το κόμμα. Εδώ ραδιοδραπετσόνα FM στέρεο, όπως μπαίνουμε αριστερά. Και τώρα φίλοι μας ακροάτε. Εμπρός. Ναι. Ένα. Ρε εσύ. Τι έγινε, ρε. Μόνοι μας μιλάμε, μόνοι μας τα ακούμε. Τι έγινε? Δεν έχουμε έξοδο. Να η πόρτα καλά αριστερά σου. Δεν τη βλέπεις τραβώς είσαι. Ναι, κλείστε την να μην μπάζει. Ρε εσύ, Λία, πετάξου δύο λεπτά στην ταράτσα, κάτι πρέπει να έχει πάθει κεραία. Τόνι, να σου πω να μιλήσω κι εγώ λιγάκι. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα μιλήσεις. Θα το φτιάξουμε και θα μιλήσεις. Εδώ την αφώνουμε και γεριστό πριν. Γιατί? Θα βγω στον αέρα. Τόσοι ακροατές θα με ακούσουνε. Έτσι, σε αυτά τα χάλια θα βγω. Ναι, βάψου λίγο έντονα όμως, γιατί θα ακουστεί σύγχρωμα και... Ωραία, πάω, πάω, Τόνι. Όχι, έλα, κάνουμε μια προβούλα πρώτα. Α, ναι. Έλα. Να κάνουμε, γιατί θα έχω τρακ. Ναι, μωρό μου, να κάνουμε. Πού, εγώ θα καθίσω. Εδώ. Εδώ, κάτσε, μωράκι μου. Εδώ, έτσι. Έτσι, μπράβο. Αυτό ένα. Το μικρόφωνο εδώ. Εκεί, έτσι. Και τι λέω τώρα. Εδώ, ραδιοδραπετσόνα FM στέρεο. Εδώ, ραδιοδραπετσόνα. FM στέρεο. Πιο γλυκά, έτσι, πιο... Εδώ, ράδιο Δραπετσόνα. Ρε Μανούλα, θες να με καταστρέψεις. Εγώ αντί να εκπέμπω τραγούδια, θα εκπέμπω σόβρακα και σουκέν. Βρε, άντε παράτα με, λέω εγώ. Μην κοιτάς να βρεις καμιά δουλειά και χάμου να βγάλεις ένα κομμάτι ψωμί, παρά ήρθες εδώ να κάνεις κατοχή στην ταράτσα μου. Μάνα! Άντε. FM στέρεο. Τι ράδιο, εδώ το φουγάρο της Δραπετσόνας. Εδώ, ράδιο Δραπετσόνα. FM στέρεο. Αριστερά. Πού αριστερά, Τόνι? Τι αριστερά, τώρα μας βγήκε τα πλάγια μας βγήκε. Εδώ. Τι κάνω? Ο Ηλίας, πού είναι ο Ηλίας? Μάζεψε την πουγάδα τώρα, αμέσως, μην γίνει χαμός. Δεν θα πρέπει να σε από το χρώμα, θα μου τα κρεμίσεις. Άντε, ναι. Μάνα, μάζεψε την πουγάδα τώρα. Μα, φύγε, είπα. Να χαστείς από εκεί, θα το σκίσεις. Θα σου βγάλω τα αυτιά, ρε. Πώς μου φέρεσαι έτσι, μόλις συγγενείς είμαστε και μου μιλάς έτσι? Για να μην φας μια ανάπαδη. Μην ξασηκώσεις και σε μένα. Ηλία, έκανα πρόβα. Τι πρόβα? Να, έλεγα ράδιο Δραπετσόνα, FM στέρεο. Έτσι το πες? Ναι, πώς να το πω. Και ο Τόνι έλεγε κάτι για το φουγάρο, τώρα δεν ξέρω τι έλεγε. Ποιο φουγάρο? Να, αυτό εκεί. Α. Μάνα, μάζεψε τα ρούχα, θα γίνω μητροφόρο σου, λέω, το που κάνω, δεν τα η δικιά μου η παράτσα σου, είπα! Η δικιά μου σου, λέω! Κάτσε φόρο, θα σε σκοτώσω! Δεν με ασπάσω! Ας τα βρει κάτω τα ρούχα! Το πουκάμισό μου, άσε μου! Ορίστε μας, ούτε να εκπέμψουμε δεν μπορούμε πια εδώ μέσα! Να καθείς, ορίστε μας! Τι πράγματα είναι αυτά, κυρία Φρόσο μου.
Γιατί δεν θέλετε να είστε οι μόνοι που θα έχετε ραδιοφωνικό σταθμό στη γειτονιά? Γιατί δεν θέλετε να είστε οι μόνοι που θα σας λείπουν όλοι στη γειτονιά εδώ? Άσε που όποια σας κάνει την έξυπνη θα μπορείτε να τη θάβετε κιόλας. Δηλαδή, μπορώ να βγάλω όλα τα άπλυτα της γειτονιάς στη φόρα? Τα άπλυτα, όχι τα οπλημένα. Τα οπλημένα πρέπει να τα μαζέψετε. Άλλωστε, αυτό σημαίνει ελεύθερη ραδιοφωνία. Να εκφράζει ο καθένας τη γνώμη του ελεύθερα. Εν τότε αλλάζει. Αυτά δεν μου τα έπες, ρε βλάκα. Γιατί δεν μου τα έπες, ε? Έχω ράματα για τη γούνα από κάτι τσόκαρα από εδώ στη γειτονιά που θα φρίξει ο τόπος. Μάζεψε τα ρούχα, ρε Βόδι. Μάζεψε τα ρούχα, ρε Βόδι. Μούγκα. Πότε εκπέμπω? Όταν μαζέψετε και τα υπόλοιπα. Φέρτονται. Φέρτε το που κάνεις. Το δικό μου, άντε πάγαινε. Δεν στα καλό. Του είναι, ρε. Του είναι κάτω και φωνάζετε. Αυτό είναι. Δίνεις ένα δεκάλεπτο στο ραδιόφωνο και καθαρίζεις. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ραδιόφωνο. Ορίστε. Γεια σας. Είμαι γείτονας. Ξέρετε, από πάνω σας μένω. Ναι. Και παίρνω το θάρρος να σας ζητήσω μια χάρη. Κοίταξε, και την ψυχή μου να σου δώσω μονάχα, μη μου ζητήσεις δανεικά. Τι να τα κάνω τα λεφτά, Δεσποινής. Λεφτά έχω να φάνε και οι κότες. Μήπως έχεις καμία θέση καινή στο κοτέτσι σου και για μένα, γείτονα? Τέλος πάντων, τι χάρη θέλεις? Εχθές που άκουσα τον ξάδερφό σας να μιλάει για τους Αγίους, σκέφτηκα ότι αυτό είναι ό,τι πρέπει για μένα. Έτσι δεν θα με ξεχάσουν οι άνθρωποι και όλο και κάποιο κεράκι θα μ' ανάβουν και θα γίνω και φίρμα. Σωστά δεν σκέφτηκα? Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός. Αλήθεια? Πάρα πολύ τυχερός. Το παραπέντε πρόλαβες το κλείσιμο της λίστας των νέων Αγίων. Μη μου πείτε. Παιδί μου, ο ξάδερφός μου ανέθεσε σε μένα να φτιάξω τη λίστα των νέων Αγίων. Ξέρεις, οι Κερκυραίοι εμείς είμαστε εξπέρ στους Άγιους. Γνωστό, γνωστό, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Ναι, αλλά αυτές οι υποθέσεις, παιδάκι μου, κοστίζουν, θέλουν λεφτά. Μα δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Εγώ το φωτοστέφανο θέλω. Α, μη με μπερδεύεις τώρα, δεν μπορείς. Θέλουν πολλά λεφτά τα φωτοστέφανα. Μα δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Εγώ δίνω όσα όσα προκειμένου να έχω φωτοστέφανο. Α, δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Δίνεις όσα όσα. Βεβαίως. Κάτσε, παιδάκι μου, αύριο θα έρθω σπίτι σου. Να κλείσουμε τη δουλειά. Πρόσεξε, να έχεις και την προκαταβολή όμως, έτοιμη. Πόσα περίπου θέλετε? Κοίτα, 300.000 για την πρώτη δόση. Μόνο? Μόνο? Ναι. Δηλαδή, μόνο? Ναι. Όχι, παιδί μου, για ξεκίνημα το θέλουμε αυτά. Τα 300. Α. Έτσι. Και μετά θα γίνω Άγιος. Εσύ πες τώρα πως έχεις γίνει κιόλας. Άγιος. Ναι. Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ναι, παιδί μου, πήγε. Κάνα δυο τέτοια βλήματα να μου πετύχουνε. Με βλέπω να δίνω και μπουρμπουάρ στην εφορία. Κακό είναι αυτό πάλι, ρε παιδί. 11.30 ώρα και δεν έχει πατήσει ψυχή ακόμα. Γιατί πάτησε χθες? Ευτυχώς που πιάνω αλλού δουλειά, για να δει η τσέπη μου κανένα χιλιάρικο. Φαγώθηκες να φύγεις και εσύ, ρε Λάουρα. Άμα φύγεις και εσύ, ποιος θα σερβίρει στον μπαρ μέσα? Και που είμαι, ρε Τόνι, τι βγαίνει? Μόνο τα ουίσκι τα δικά μας σερβίρω. Και μήπως δίνεις και κανένα μπουρμπουάρ? Καβούρια έχει η τσέπη σου. Καβούρια? Μακάρι να είχε καβούρια. Ξέρεις πόσο έχουν πάει τα θαλασσινά. Δεν μου λες? Δεν το κάνουμε ουζάδικο. Ζάδικο? Ωραία ιδέα, ρε. Ουζάδικο, ε. Ουζάδικο. Από ροκάδικο, ουζάδικο. Τι πάει έτσι? Ακούω βήματα. Παρέα. Παρέα, παιδιά, παρέα. Πέρα στον μπαρ, εσύ, γρήγορα. Πέρα μέσα στον μπαρ. Για πάρτε θέσεις. Για πάρτε θέσεις. Λάκη, δίσκο. Βάλε κανένα δίσκο, ρε παιδί μου. Κοιμηθήκαμε. Heavy metal, βάλε. Γρήγορα. Για χαρά. Ρε Μπάμπη, εσύ είσαι. Καλώς τον Μπάμπη. Ευχαριστώ. Ένα ουίσκι. Μάλιστα. Οικονομήσαμε εδώ. Ένα ουίσκι. Όπα. Τι όπα. Παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Θέλετε λίγο. Τι θέλω. Η αδερφή του Μπάμπη με Τερέζα. Εσύ ποιος είσαι? Τόνι. Ναι. Πολύ γοητευμένος. Σοβαρά. Καλώς όρισες στο μαγαζάκι μου. Δικό σου είναι, βρε. Τι μαγαζάκι καλέ, αυτό είναι κοντζά μου μαγαζάρα, κοίτα το φίνικες. Μαγαζί έχει, πελάτες δεν έχει. Να τους κάνω τους πελάτες στο μαγαζί μου, εγώ μια θεάσα και σένα. Δεν μου λες, δεν έχει πελάτες, έτσι νέκρα βλέπω εδώ μέσα.
Η αλήθεια είναι ότι περνάμε μια κρίση. Τι κρίση, βρε, κρίση εγκεφάλου έχεις. Όχι, είναι παγκόσμια η κρίση. Βρε, ας την παγκόσμια την κρίση. Αυτό εδώ μέσα στο μαγαζί έχει πολύ φράγκα. Κονόμα πάμε. Για, πάμε να σκεφτούμε, παιδάκι μου, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το μαγαζί. Σκεφτούμε. Ναι. Ώστε αδερφή του Μπάμπη, ε. Ναι, αδερφή του Μπάμπη. Κέρνα να ουσκεί του Μπάμπη. Κομμένα τα κεράσματα. Όποιο μπαίνει το μέσα πληρώνει. Τι κέρνα όλη την ώρα. Άντε. Να πληρώσει ο Μπάμπη. Πλέρωσε, ρε. Πάμε, έλα. Ορίστε το πίσω σας. Πάλι τσακίστηκες ρε κακομοίρα μες στα διέλυμα. Όχι, δεν θα κάτσεις ποτέ. Κούταρος, κούταρος. Τι έπαθες, Μπάμπη, έπεσες. Τίποτα, έπεσα αλλά σηκώθηκα. Δεν μου λες, ρε Λάουρα, μήπως κολλάει στην αδερφή μου. Άμπα, ιδέα σου. Όχι, γιατί άμα τους κόλλαγε θα τσαντιζόμουν. Συμφωνεί. Τι συμφωνεί, με 10% τώρα συμφωνεί. Νομίζω ότι είναι ένα ποσολογικό. Ρε κάνω το 15% να δούμε κανένα φράγκο στην τσέπη μας και εμείς τώρα, έτσι θα δουλεύουμε τζάμπα. 15. Ναι, 15. Τι. Το σκέφτες. Κοίταξε, αν να το πάρεις ζεστά, έστω 15. Ναι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, με 20. Όχι 20, 15 είπαμε. Καλά, γιατί νόμιζα ότι είπες 20. Όχι ρε παιδί μου, 15 είναι καλά, νομίζω ότι είναι αρκετά 15. Τα αφήνεις 15. 15. Εντάξει, σύμφωνοι. Σύμφωνοι είπαμε. Λοιπόν. Συμφωνήσατε. Παίρνω τον μπαρ με 15%. Εδώ. Και η Λάουρα. Η Λάουρα έχει πιάσει αλούζια. Μην κάνεις μαυλακία γιατί δεν πατάει πόδι το πέρα, σου λέω. Άντε, σταμάτα να μου μιλήσεις. Άντε. Λοιπόν, δεν τα μπορώ από αυτά. Σόπα! Δεν τα μπορώ από αυτά τα μαγκούφικα εδώ μέσα. Με πιάνει ψυχή μου, ψυχοπλακώνομαι. Γι' αυτό ο κόσμος εδώ στην γειτονιά έχει δει που είσαστε όλοι νέκρα εδώ πέρα και δεν πατάει καθόλου. Κοίτα, άναψε βρε τα φώτα. Α, αυτά είναι. Άνοιξε τις πόρτες, τις μουσικές. Βέβαια, βέβαια. Καθαρία. Ζωντάνια, νευρικότητα. Έχουμε μουσική, έχω βάλει heavy metal. Βρε, ας τα μέταλλα και τα σίδερα τώρα. Κόφτη μουσική, θα τραγουδήσω εγώ. Κόφτη, ναι, ρε. Τι τραγουδήσεις? Μην το κάνεις αυτό, μη. Καταλογώσα τέλειο το σταμί. Γεμάτο είναι τώρα το μυαλό μου. Συνήθισα στα μη από παιδί. Που λέγανε οι μεγάλοι για καλό μου. Εδώ. Τι να με δεις, να με ξέρεις. Έλα εδώ. Έλα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Ναι. Όχι μόνο ξύπνησες πρωί-πρωί, αλλά είσαι και κατάλληλα ντυμένη για τον άρθρο. Αχ, με συγχωρείς πάτερ μου, αλλά ξύπνησα πρωί-πρωί, γιατί σήμερα πάω πρώτη φορά στη δουλειά μου και θέλω να τους κάνω καλή εντύπωση. Και δεν θα έρθεις στον άρθρο. Αχ, δεν προλαβαίνω, αλλά άμα θέλεις, γράψτε μου σε μια κασέτα και θα τον ακούσω να γυρίσω από τη δουλειά μου. Γεια σου. Τι
Κλείσε με τα καλά σου που θα γράψω τη λειτουργία σε κασέτα. Σιγά να μην την κάνω και βίντεο κασέτα. Ή δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Με βιάζει. Με βιάζει, Μανώλη, και δεν άρχισε ακόμα τη λειτουργία. Ποιο συνάδελφο εορτάζει σήμερα? Ποιο συνάδελφο? Βεβαίω. Γιατί πολύ σύντομα θα αναρτήσει και τη δικιά μου εικόνα στην εκκλησία. Με συγχωρείς τώρα, αλλά πάω για φωτογράφηση προκειμένου να δώσω τη φωτογραφία μου να την κάνουν πορτρέτο. Ή μήπως είναι καλύτερα να ποζάρω? Θα το σκεφτώ. Α, εσύ πρέπει να ξέρεις, Πάτερ. Οι Άγιοι από φωτογραφία κάνουν το πορτρέτο τους ή ποζάρουνε. Και αν έχουν φωτογέννηση. Σαν και εμένα. Ναι, πηγαίνουν. Μάλιστα. Άιστε. Έτσι, μην με κουλάζεις. Μισθητή μου, κύριε. Χαρά σε Ευαγγέλια, Παπαφασούλα, χαρά σε Ευαγγέλια, ευχαριστώ. Τα μάθεσε, καθιέρωσα διπλό Πάσχα. Ποιος τη χάρη σου. Σουβαρά. Ναι. Και διόρισα και καινούριο Άγιο, δεν τα μάθες. Το Μανώλη, αυτόν που έφυγε. Ποιον, αυτόν τον ψηλό, αυτόν που λέει ανέη φωτογένεια. Ναι, αυτόν. Πολιτικός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Σε χαιρετώ. Εσύ ο παπάς, απάνω σου. Ορίστε. Βρε παπούλη, πάλι άδεια είναι η εκκλησία και μοιράζει η βολάν. Παπά, πάρ το χαμπάρι. Μόνο με τη διαφήμιση θα βάλεις κόσμο στην εκκλησία. Με τη διαφήμιση μόνο. Ρε, άιντε, απαράτα με κι εσύ. Κάτσε, παπούλη. Έλα, έλα κάτσε. Έλα, έλα να σου πούμε, έλα. Δεν καταλαβαίνεις. Άκου. Άκου εδώ τι γίνεται. Πες του, ρε Ηλία. Λοιπόν, άκου εμένα. Το σταθμό μου τον ακούς. Όχι. Πώς όχι, αφού δύο τετράγωνα παρακάτω μένεις. Δεν ακούω ραδιόφωνο. Βλέπω μόνο τηλεόραση. Κακός. Γιατί όλος ο κόσμος τώρα ακούει ραδιόφωνο. Και έτσι και διαφημιστεί σε μένα, την Κυριακή η εκκλησία θα είναι τίγκα. Δεν θα έχεις που να τους βάλεις. Μη δουλεύεις, ωραία μηχανόβια. Δεν σε δουλεύει, ρε παπά, έχει δίκιο ο Ηλίας. Ξέρεις τι είναι κάθε μέρα και κάθε ώρα να διαφημίζεται από το ραδιόφωνο η εκκλησία. Ξέρεις τι να ακούνε οι ενωρίτες σου το εξής κείμενο. Άκου, παπά, κείμενο που σου έχω φτιάξει για διαφήμιση. Δώσε βάση. Την Κυριακή στη Δραπετσόνα. Σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα, μια φαντασμαγορική λειτουργία με πρωταγωνιστή τον Παπαφασούλα. Καλό. Καλό. Άκου παρακάτω. Guest star ψάλτης, ο Μίτσος. Καλό. Καλό. Δεξής ψάλτης αυτός. Έκτακτη συμμετοχή, Βαγγέλης ο Νερουλάς. Αυτός αριστερά είναι. Διαρκή και Ελευθέρας δεν ισχύουν. Ουε, θέατρο είναι και θα πω αυτά τα πράγματα. Δεν τα πεις εσύ, ρε παπά, εγώ θα τα πω. Αυτό δεν θα το πει κανείς. Δεν του επιτρέπω. Δέχομαι όμως να περάσω από εκεί και να πω κανένα κήρυγμα, μπας και βάλουν μυαλό οι γείτονες. Είναι και αυτό μια καλή ιδέα. Βέβαια, διότι η Πάτερ μου, όπως ξέρεις, ο σταθμός μας έχει πάρα πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Πόσα θα μου δίνετε? Τι θα σου δίνουμε? Λεφτά. Τι, τζάμπα θα τραγουδάω? Α, τι λέει, ρε παπά. Τζάμπα θα κάνεις διαφήμιση, θα πληρώσεις. Εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης. Σε τι είμαι ιδιοκτήτης? Στην εκκλησία. Μα η εκκλησία δεν είναι δικιά μου. Ρε παπά, νοικιασμένη την έχεις. Ναι, νοικιασμένη. Το βρήκα. Η εκκλησία δικιά σου δεν είναι. Κόσμο δεν έχεις. Δεν την κάνουμε δίσκο, μπας και οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Τι είπες, ουρία Θεόφοβε, τι είπες. Ανακάλεσε αμέσως. Ανακάλεσε. Εντάξει, παπά, sorry. Ανακαλώ. Τόνι, Τόνι, Τόνι. Άσε τον Πάτερ να σκεφτεί για τη διαφήμιση και να μας απαντήσει. Εντάξει, Πάτερ, σκέψου το με την ησυχία σου. Πάντως, γρήγορα, γιατί έχουμε κι άλλες προτάσεις και όσο να είναι έχουμε πρόβλημα χρόνου, κατάλαβες και... Εντάξει, άστο να πάμε ρε Ηλία εμείς. Χαίρετε, Πάτερ. Γεια σου, παπά. Λες να βοηθήσει καμία διαφήμιση? Δεν έχω να χάσω και τίποτα. Ας δοκιμάσω. Μόλο μου φάρτσο, μόλο μου φάρτσο, είσαι το σύμπι μόλο χορδότσι καρδιάς μου. Ας και φάρτσο. Εδώ κάνουν τα παραπονά τους. Μάλιστα, ειδική παραπονολόγος. Τι θέλετε? Εγώ είμαι 40 χρόνια νοικοκυρά και όλοι στη γειτονιά έχουν να λένε για τη φασολάδα μου. Και για να κάνω πιο γρήγορα, γιατί ο άντρας μου κουβάλισε τη μάνα του στο σπίτι, μια παλιόγρια που όλο να τις καθαρίζω τις μασέλες, λες και θα διαφημίσει οδοντόπαστα. Και δύο χέρια έχω λιλά και όλα και τι να πρωτοκάνω. Και για να κάνω πιο γρήγορα, αγόρασα αυτή τη χιτό και έσκασα να κάρω λεφτά και ορίστε τι έκανε. Όλο το απόγευμα έβραζε τα φασόλια και αυτά είναι σαν οβίδες. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά όλες οι κατίνες στη γειτονιά έχουν χύτρο σαν κι αυτή και μόνο εγώ δεν είχα. Και έτσι και μάθουν ότι είναι άχρηστοι, θα με κοροϊδεύουν ακόμα και οι Φιλιππινέζες τους. Γιατί όλες απόκτησαν και από μια Φιλιππινέζα. Και ανάθεμα αν τους κάνουν μια δουλειά. Αφού συνεννοούνται με νοήματα, λες και είναι κοφάλαλοι. Γι' αυτό θέλω να πάρετε πίσω αυτή τη χύτρα και να μου δώσετε μια άλλη. Έλα εδώ, κυρά μου. Έλα εδώ.
Επειδή δεν βράσανε τα φασούλια σου χτες το βράδυ, έφαγες γλιστρίδα και πετάς χίλιες λέξεις το λεπτό. Το τι έφαγα εγώ είναι δικός μου λογαριασμός. Ή μου αλλάζεις τη χύτρα ή τα κάνω όλα λίμπα εδώ μέσα. Μωρέ, μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή, γιατί εγώ είμαι από την Κέρκυρα και δεν περνάνε αυτά. Λοιπόν, άμα τα φασούλια σου δεν βράσανε, εσύ φταίς. Και γιατί φταίω εγώ? Άκουσε. Τα φασούλια είναι ευρωπαϊκά? Όχι. Καστοριάς. Καστοριάς. Η χύτρα είναι ελληνική? Σιγά μην είναι ελληνική. Ευρωπαϊκή είναι, γι' αυτό έσκασα ένα κάρο λεφτά. Και πού θες να ξέρει, μωρή, μια ευρωπαϊκή χύτρα να βράσει ελληνικά φασούλια? Ε, πού θες να το ξέρει αυτό? Γι' αυτό να πάρεις μια ελληνική κατσαρόλα. Ηλία, Ηλία, πήρα διαφήμιση. Από πού, από τον παπά? Όχι, πήρα και με καταβολή. Από πού, ρε παιδί μου? Από το Λάζαρο. Από το γραφείο Κηδιών? Ναι. Τι λέει, ρε? Να το κείμενο. Όχι, ρε παιδάκι μου, όχι να διαφημίσουμε και γραφεία και δύο, ρε παιδιά μου. Γιατί, ρε παιδιά, έτοτε θα του πω την προκαταβολή πίσω. Όχι, ρε παιδιά, εγώ δεν γίνομαι. Μετά λεφτά εδώ έχουμε δωρεφά. Μεγάλε, σπίκαρε. Εγώ γραφεία και δύο δεν διαφημίζω. Πες τα, γιατί θα τα πω εγώ. Όχι να τα πει εσύ, όχι να τα πει εσύ. Άμα είναι, τα λέω κι εγώ. Έχει βλέπει η φωνή μου, έχει δέσει με το σταθμό. Ας. Ναι, άντε, μπράβο. Τέλος πάντων. Ρίχτα. Άκουρε γραφεία και δύο, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Να δούμε τι άλλο θα διαφημίσουμε. Τέλος πάντων. Λεφτά είναι αυτά, 5.000. Εδώ ραδιοτραπέζων FM στέρεο, όπως μπαίνουμε αριστερά. Και τώρα διαφημιστικά μηνύματα. Ρίξε κάτι έτσι special από πάνω, έτσι λίγο. Βάλε νάτι. Δεν έχουμε νάτι. Να βάλουμε μουσαφύρι. Τι μουσαφύρι, παιδάκι μου. Σιγά, βάλει σε επιστρέφει. Κλαρίνα το φέρω. Γιατί, τι έχουμε. Επιστράτευση έχουμε. Βάλε κάτι έτσι. Λοιπόν, έβαλα το θρίλερ. Ρίχτε. Καλά. Για να μην χάνετε χρόνο όταν μας αφήσετε χρόνους, ελάτε σε μας. Γραφείο τελετών το καλοτάξιδο. Έχουμε τάφους με πανοραμική θέα σε όλα τα νεκροταφεία, 300 μέτρα από τη θάλασσα. Κάθε Κυριακή επισκέψεις δωρεάν με τα πούλμαν του γραφείου μας. Ειδικές τιμές για ομαδικές κηδείες. Και κάτι ακόμα, μέχρι 20 του μήνα κάνουμε έκπτωση 30%. Προλάβετε τις εκτόσεις μας και κερδίστε τα τελευταία σας χρήματα. Και πάρτε τα μαζί σας, κάθε τάφος και ένα κυπαρίσι. Κάθε λιμάνι και καημός. Κάθε καημός και τάφος. Και σκατά στο τάφο σας. Τι λες, ρε! Τι λέω, τόσα πράγματα είμαι. Βάλουμε και λίγο σκατά, πειράζει. Κλείστο, μόνο μας στον αέρα. Ρε, Παπαφασούλα, είναι δυνατόν. Στο ραδιόφωνο σε τραπετσόνα διαφημίζουν τα γραφεία κηδιών. Εσύ το βρίσκεις σωστό. Γιατί, ωραία, Φόντα, δεν προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία? Προσφέρουνε, δεν λέω, αλλά μακάβριο. Φόντα, Φόντα, ένα κουτί ασπιρίνες. Γιατί τι έχεις, πονοκέφαλο ή συνάχη? Από όλα έχω, από όλα. Από όλα, ωραία. Κάτσε, θα σου φέρω. Έχεις νευράκια? Πώς να μην έχω, παπά μου. Γέλεγε. Άκου. Πήγα να αλλάξω μια χύτρα που δεν ήταν σόιτ και πήγα να με φάνε τα σκυλιά. Σι φάγανε? Όχι, ευτυχώς την γλίτωσα. Αλλά δεν θα την τρακάρω πουθενά αυτή την υπάλληλο. Θα τη βγάλω το μαλλί τρέχα. Άστα, πρόσω μου, μην τα ψάχνεις. Πάει ο κόσμος, χάλασε. Ξέρεις τι μου είπε ο Τόνιο Δισκόβιος? Τι? Να του δώσω την εκκλησία να την κάνει δίσκο. Σοβαρά? Ναι, αλλά χάλασε η δουλειά στα ποσοστά. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, ακούστε τι διάβασα προχθές. Στον Καναδά, συγκεκριμένα στο Μόντριαλ, ένα νεκροτομείο το κάνανε δισκοτέκ και χάλαγε ο κόσμος. Και χόρευαν οι νεκροί? Όχι, οι ζωντανοί. Και οι νεκροί? Είχαν φύγει. Τι έγινε, Δεσποινή Τερέζα? Oh, εντάξει. Έλα τώρα, μη σε νοιάζει τίποτα. Κόψου μου λίγο αμυγδαλιά που μ' αρέσει. Και θα σου πω αν είναι εντάξει. Σαν ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης μου. Δηλαδή, θα γιάσω. Τώρα, αφού τα είπαμε τα ίδια, θα λέμε, αλλά δεν σε βλέπω να ρίχνεις το χρήμα. Πώς θα στείλω, παιδάκι μου, εγώ τέλεξ στο Βατικανό και στο Πατριαρχείο να κανονίσουμε την περίπτωσή σου? Μα σου είπα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα οικονομικό. Όλο πάρλα είσαι, πάρλα. Χρήμα δεν βλέπω να πέφτει. Το έχεις σπίτι απάνω? Ναι, το έχω. Και τι καθόμαστε όταν μας κόβει και το κρύο? Έλα, πού Γεια σου, ξάδερφε. Τι μυρίζει καλά εδώ μέσα? Φασόλια. Φασόλια. Το πίσω, ξάδερφε, είσαι και πολιτικός. Με φλόμωσες. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Μπάμπη. Όποτε αποχωρεί η αξιωματική αντιπολίτευση από τη Βουλή, εγώ είμαι η αιτία. Τι είναι αυτά, Τερέζα?
Τι είναι αυτά, τα 300 χιλιάρικα, η δόση της εφορίας. Άνοιξες και μια τράπεζα. Δεν θέλω βλακίες με τις τράπεζες. Μη μου πεις ότι αυτό είναι το μεροκάματο σου. Και λίγα είναι, βρε εσείς. Σας τα έφερα αυτά να τα δείτε για να δείτε πόσο ανόητοι είσαστε. Ο κόσμος έχει λεφτά. Απλώς χρειάζεται μυαλό για να μπορέσεις να του ταρπάξεις τα λεφτά. Για να καταλήξεις μετά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ίσον 8ο ανακριτή. Εγώ αποχωρώ από εδώ μέσα. Εδώ φωλιάζει η μαφία. Όλος ο υπόκοσμος της Ευρώπης. Χαίρετε. Βάλτε μου αυτά σε ένα ταπεράκι. Πάρ' το με το πιάτο. Άσε όμως το πιρούνι, ε. Δεν θα έχεις πιρούνι σπίτι σου. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, πολιτικός της φασουλάδας. Μας πλώμωσε και φύγει. Ρε, λέγε ό,τι θέλεις εσύ. Ευχαριστώ. Εγώ φανάγκη και κόψιμο για λεφτά και θα τα βγάλω οπωσδήποτε. Να δεις απόψε. Πουλά. Απόψε τι κόσμο θα έχει στην δισκοτέκ. Τις μουρλής θα γίνει. Λοιπόν, με το 15% που έχω, θα βγάλω μία κατοστάρα χιλιάρικα. Ράμε στο διάλογο σου και τι φάνη και τι φλασού. Γιατί θυμώνεις, μάνα μου, γιατί θυμώνεις, αφού σου είναι απίθανη. Ναι, να με βλέπω μόνη μου, ε. Να κάθομαι να τραγουδάω μέσα μου να έχει μέρμη και άκλερη. Καλύτερα να πάω σπίτι μου να πλένω πιάτα. Όχι, μην κάνεις έτσι, αδελφούρα μου. Πάμε καλύτερα σπίτι που έχει μπάσκετ να δούμε. Ευτυχώς που από αύριο πιάνω άλλη δουλειά. Βράμε στο διάλο πιάσω που θέλεις δουλειά κι εσύ. Εδώ τι κάνουμε τώρα, λέγε. Τι κάνουμε, μια χαρά δεν περνάμε, ωραία δεν είμαστε. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Το μαγαζί για να ανέβει χρειάζεται ένα μπαμ. Μπούμπα, να βάλουμε μπούμπα. Χρειάζεται ένα όνομα, Τόνι. Μια αλλά το όνομα χρειάζεται λεφτά. Μωρέ, βρες το όνομα, εμείς θα δώσουμε την προκαταβολή και αμέσως μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε προπόληση εισιτηρίων όπως κάνουν όλοι. Ξέρεις κανέναν από αυτούς που φέρνουν ονόματα? Εγώ ξέρω κανέναν από αυτούς. Ναι. Προκαταβολή δεν ξέρω που θα βρούμε. Εγώ θα τη βάλω την προκαταβολή. Όχι, πάει εφορία. Λοιπόν, ξέρεις κανέναν από αυτούς? Το Γιάννη το Βέρδο. Ναι. Έτσι και του τα σκάσεις αυτού, ναι, μέχρι το Χάρη Κλίν σου παίρνει. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι, μετά από τη δουλειά μου, πάμε σε αυτόν που είπες να του δώσουμε και την προκαταβολή να μας φέρει το όνομα. Εντάξει? Κόλατο. Κόλατο, ρε. Ωραία, παιδιά, μήπως ξέρετε πού έχει τα γραφεία του Ράδιο Τραπετσόνα? Ο Ηλίας ο Καμικάζης. Αυτό, ο Καμικάζης. Στον Άκη, αριστερά. Εδώ, αριστερά. Στον Άκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευλογία Θεού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τραγούδια αγάπης. Εξαιρετικά χαρισμένα για όλους τους καψούριδες της Τραπετσόνας.
Το επόμενο κομματάκι είναι εξαιρετικά χαρισμένο για την Παγώνα που χαρίζει στον άντρα της. Στον κύριο Μίσο τον Ιδραυλικό, στον κύριο Νόντα το Μανάβη, στον κύριο Τζιμάκο το Βουλκανιζατέρ και στον Επαμινόνδα το Δωρναδόρο. Με πολύ αγάπη. Τι κάνεις και είπες τώρα. Τωρναδόρο, τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί την εκθέτεις την κοπέλα. Πολύ καλό. Τι είναι αυτά που λες. Βρε, τι κάνετε εδώ μέσα. Να πάτερ μου, της έδειχνα... Άμα βγαίνει ραντεβού με κανένα αλυταρά, πώς να τον αποφεύγει για τυχόν δυσάρεστες επιπλοκές. Α, φροντιστήριο δηλαδή κάνατε. Ναι, φροντιστήριο, πώς το είπατε. Περάστε, πάτερ, περάστε. Πώς ήρθες από εδώ, πάτερ. Με τα πόδια. Κάθε. Ο πάτερ. Συγγνώμη, πάτερ, το μηχάνημα. Συγγνώμη, σηκώθετε. Καθίστε. Σιγά βρε παιδιά, σιγά. Καλά είσαι πάτερ. Καλά. Εννοώ για ποιο λόγο ήρθες εδώ πέρα. Να, του σκέφτηκα καλά και είπα να περάσω από εδώ να δυσφημιστώ. Μπράβο παπά. Καλά είσαι και ο πρώτος παπάς, ε. Γιατί μόνο με την τεχνολογία θα πάει η ανθρωπότητα μπροστά. Μόνο. Α, μην ανακατεύεσαι τη Σκόβια. Μιλάω με τον επιχειρηματία. Α, με μένα. Λέγε και πάτερ. Ναι, αλλά οι ιδέες είναι δικές μου, ε. Και έχω και πόντους. Αγόρι μου, και εμείς από ιδέες, άλλο τίποτα. Αλήθεια. Ποιος μπορεί να μου πει μία ιδέα. Πόσα δίνεις. Πόσα. Κάνεις ή τη διαφήμιση κι εγώ θα σε παντρέψω τζάμπα. Μπίνκο. Τι λέει ρε, σιγά μην παντρευτού ρε παπά για να κάνεις διαφήμιση εσύ. Τι λέει αυτό ρε. Άιντε βρε αγιοκδίτη, θα σου βαφτίσω και του πρώτου σου παιδί. Δουριάν. Πάτερ μου, εγώ τι θα πάρω. Θα βαφτίσω και το δικό σου παιδί. Ναι, αλλά εγώ μπορεί να μην κάνω παιδιά. Ρε εσύ, ανίκανος είσαι. Αφήστε αυτά ρε παπά, πάρ' το χαμπάρι. Χωρίς λεφτά, διαφήμιση δεν γίνεται. Τελείωσε. Αφού λέτε που λέτε του κόσμου τις αηδίες, δεν μπορείτε να πείτε κάτι σοβαρό και για μένα. Ένα ψυχικό θα κάνει. Τι λέει ρε, τι να κάνουμε. Ξέρω, εγώ το λυπάμαι. Τι το λυπάσαι, παιδί, μην παπάς, παιδί. Όχι ρε παιδάκι, γιατί. Δεν είναι επιχείρηση. Εντάξει, ψυχικό το κάνεις, όπως λέει. Τέλος πάντων, πες ότι μας κατάφερες. Για την Κυριακή τι προσφορά έχεις. Κάθε Κυριακή έχω πρόσφορα. Τι προσφορά και αντίδραμα λες ρε παπά. Τι προσφορά, τι δίνεις. Κάτσε πες του ρε Λάουρα, πες του. Να σου εξηγήσω πάτερ. Ναι. Ο Νίκος ο απαπέναντι κάνει προσφορά στους ακροατές του σταθμού μας 50% έκπτωση στα καλοκαιρινά ρούχα. Εσύ τι προσφορά κάνεις. Μα εγώ δεν έχω εμπορεύματα. Αυτό είναι το κακό όμως. Τι να σου κάνω. Βρε παπούλη, δεν έχεις και τίποτα για πούλημα. Πού το πάτε δηλαδή. Να βγάλω την εκκλησία στο σπηρί. Αν είναι έτσι, να μου λείπει η διαφήμιση και τα καλά της. Στοπ. Παπά, το βρήκα. Το βρήκα. Γιατί δεν κάνεις τους γάμους της Κυριακής δωρεάν. Άι, πήγαινε βρε, που θα χαλάσω την πιάτσα. Α, δεν μου τα λέτε καλά, δεν μου τα λέτε. Εμείς καλά τα λέμε, παπά. Εσύ δεν τα λες καλά. Είσαι πολύ στεγνός, παπά. Πολύ στεγνός. Τελειώνω. Αμάν πάρει λουλούδια, θα με βουρλήσουν εδώ μέσα. Ανά! Μωρή, Ανά! Πες μου, μωρή, ποιος φέρνει τα λουλούδια κάθε μέρα εδώ μέσα και μέχρι γουρλάνει. Προφανώς κάποιος θαυμαστής σου. Μριάσε το δούλεμα και πάρ' τα από εδώ πέρα. Πάρ' τα! Πάρ' τα! Είναι καιρό λουλουδάκια είναι, δε σ' αρέσουν. Μωρή, πάρ' τα, μην έρθει κανένας και με νευριάσει και του τα φέρω καπέλο στο κεφάλι. Κακίστρο, κακίστρο. Μπρε, έφυγε από εδώ, θα με πεις και κακίστρο. Ως το καλό έτσι. Ποιος να είναι αυτός, μωρή, που θα με πουλήσει. Πάρε την καρέκλα σου και περιπάτη. Ρε Μανώλη, μας δουλεύεις, αφού δεν μπορώ να περπατήσω. Σώπα, άπιστε, σώπα, με συγχύζεις. Σε προστάζω ξανά. Πάρε το καρότσι σου και περιπάτη. Περπάτα ρε. Μανολάκη, ξέρεις κάτι. Με έχεις αλύσει, ε. Κάτσε λίγο και λιγάκι. Πάρε το καρότσι σου και περιπάτη. Αφού δεν μπορώ να περπατήσω, ρε. Τι να κάνω. Πρέπει να προπονηθώ ακόμα στα θαύματα. Άντε, άντε, Τόνι, αργήσατε, έλα. Γιάννη, χίλια συγγνώμη, είχε πολλή κίνηση. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Βέρδος. Τεράστια. Χαίρομαι πολύ. Καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, να μην τα πολυλογούμε, όπως σου είπα και από το τηλέφωνο, κατάλαβε. Ναι, το ξέρω, μωρό. Είναι θαυμάσια ιδέα να καλέσετε ένα συγκρότημα. Μήπως έχετε καμιά προτίμηση. Εγώ λέω για τη Σαμάνθα Φόξ. Φόξ? Ναι, Σαμάνθα. Να φέρουμε και τον Βαν Μόρισον μαζί. Και τον Βαν Μόρισον. Ναι, γιατί δεν έρχονται. Ναι, ρε παιδιά, όλοι έρχονται, αρκεί να πληρωθούν. Ωραία. Δεν μου λέτε. Ναι. Τι προκαταβολή διαθέτετε. 300 χιλιάρικα. 300 χιλιάρικα. 300, ναι. 300 χιλιάρικα. Και με 300 χιλιάρικα θέλετε να σας φέρω αυτούς τους δύο. Ναι, γιατί.
Όχι ρε παιδιά. Άντε, άντε πηγαίνετε στο καλό και να αγοράσετε φιστίκια με αυτά τα λεφτά. Αχ, γιατί βρε παιδί μου, δεν μπορείς να μας βρεις ένα συγκρότημα με ένα ονοματάκι έτσι που έχουμε ανάγκη και κόψουμε να δούμε τι θα κάνουμε, μάνα μου. Ένα σας βρω, βρε Τερέζα μου, τους σκουπιδιάριδες. Αχ, παίζουν καλά αυτοί οι σκουπιδιάριδες. Βρε, τους σκουπιδιάριδες του Λονδίνου σου λέω, γιατί με αυτά τα λεφτά μόνο αυτούς μπορούμε να φέρουμε. Ρε Σιγιάννη, την κατάσταση την ξέρεις πως είναι. Τίποτα φτηνό δεν έχει. Κοίταξε να δεις, δεν πειράζει στην τραπετσόνα έτσι κι αλλιώς δεν θα το ξέρουν. Άγνωστος θα είναι. Φτάνει που θα είναι ξένος, παιδί μου. Άμα είναι έτσι, ρε παιδιά, εντάξει. Αφήστε κάτι θα σκεφτώ. Ναι. Δώστε μου την προκαταβολή και θα τα βρούμε. Θες την προκαταβολή, έτσι. Ναι. Έχω εδώ έτοιμη. Κοίτα. 300 χιλιάρικα είναι. Εντάξει, βρε παιδί μου, 300. Θέλω να σου πω, μην αργήσεις όμως, γιατί από αύριο θέλω να αρχίσω προπόληση εισιτηρίων να δω τι θα κάνω. Καίγομαι. Εντάξει, εντάξει, θα σας τηλεφωνήσω αύριο. Ωραία, άκου. Να φέρεις Άγγλους. Να είναι από την Αγγλία όμως. Εντάξει. Το είπαμε, παιδιά, Αγγλέζοι θα είναι. Γεια σου και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια χαρά. Όπως είπαμε. Θα σκίσουμε τώρα. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Αύριο θα σας τηλεφωνήσω. Άγγλοι και από την Αγγλία. Γεια. Εδώ ράδιο Τραπετσόνα, FM στέρεο, όπως βγαίνετε αριστερά. Το επόμενο τραγουδάκι το χαρίζουμε πάρα πολύ αγάπη ο Ανδρέας τον Κώστα που ανταποδίδει. Ο Μένιος το αφιερώνει εξαιρετικά χαρισμένο στο Χαρίλαο. Με όλη την αγάπη και του λέω θα τον αγαπάει πάντα. Και τέλος ο Χαρίλαος το αφιερώνει με τη σειρά του στο Λεωνίδα. Η Μιμή το αφιερώνει εξαιρετικά σε όλα τα αεροπλάνα της περιφέρειας. Ρε Σι Λάουρα, τι θα γίνει με εμάς? Τι θες να γίνει δηλαδή? Όλο στην άκρη, με έχεις και στο περίμενε. Ξέρεις κάτι, μου θυμίζεις τον περιπτερά που με έχει φάει να πάω σπίτι του να μου δείξει τη δίθεν συλλογή του από όστρακα, λέει. Έχεις όστρακα? Έχω. Πίστε άλλα. Και εσύ γιατί δεν πας? Με αυτόν τον Πόντιο και δεν πάω με τον παπά καλύτερα. Τον παπά το Ζουμπά? Σιγά. Μπορεί να είναι Ζουμπάς, αλλά άμα ήταν λίγο πιο ψηλός θα ήταν καλύτερος. Ναι, να ήταν λίγο πιο ψηλός, να ήταν λίγο πιο αδύνατος, να έχει και λίγα μαλλιά. Η ουσία είναι ότι ο παπάς είναι τάπας. Τέρμα και τελείωσε. Τάπας. Άκου τάπα, ή τώρα τα πηδάει. Κράτα λίγο. Εγώ ρε είμαι τάπα. Ποιος είπε τάπα? Εσύ, το άκουσα από το ράδιο. Συγγνώμη πάτερ μου, παρεξήγηση θα είναι. Ναι, αλλά με είπες τάπα. Συγγνώμη σου ζητάω. Τέλος πάντων. Λία, αφήσαμε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Εκλείστα. Με αυτό μιλάτε? Με αυτό. Και δεν μου λες, ό,τι λες το ακούνε όλοι δηλαδή στην Τραπετσόνα. Και πιο μακριά. Και πιο μακριά. Μέχρι την Κρήτη. Άσε, εκεί είναι άλλη Μητρόπολη. Δεν μου λες να πω καμιά κουβέντα. Τι να πω? Ό,τι θέλεις πάντα. Αγαπητοί ενορίτες, όταν έρχεστε την Κυριακή στην εκκλησία, να ρίχνετε και καμία δραχουμή στο καλαθάκι. Όχι όλο κουμπιά. Άλλο. Και τώρα θα σας πω για το πώς φτιάχνουμε τα πρόσφορα. Άλλο, πάτερ. Άλλο. Η νηστεία έχει σκουπό. Άλλο. Και τώρα θα σας πω ένα... Άλλο. Ένα ευχέλαιο, ρε παιδί. Ένα ευχέλαιο. Πες ένα ευχέλαιο, πες. Πιο ψηλά λίγο. Λίγο πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Έλα, καλά είσαι. Προχώρα. Παρντού στη φάνη μας, παρντού γυράνι μας. Στην Τραπετσόνα πια έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου. Είναι απλό γιατί φοβάσαι. Θα σε ρωτώ τα πάντα. Θα δείξεις πόσο μ' αγαπάς. Τα αλήθεια πες μου για να μάθω. Πες μου τι θες απ' τη ζωή. Τα λόγια λύτρωση για μένα. Την τελευταία τη στιγμή. Μη μου πεις.
παραξηγώ. Στη θέση αυτή σαν τη δική σου κάποτε βρέθηκα κι εγώ. Κι αν σου ζητάω την αλήθεια, είναι να μάθω που το πας. Τι κι αν εσύ δεν μου μιλήσεις, μου θα είναι η φλόγα μιας ματιάς. Εγώ ζητώ λιγάκι ήλιο, θέλω να είμαστε μαζί. Να μ' αγαπάς, να σ' αγκαλιάζω, ποτέ σου ψέμα μη μου πεις, μη μου πεις. Για να σας σώσω, αγαπητοί ενορίτες, ειδού η λειτουργία σε κασέτα. Δώσει μόνο 200 δραχμές και πάρτιν να βρεις του δρόμου του Θεού. Δεν μου λες, είναι σε δίσκο. Βρίστε. Μόνο άμα είναι σε δίσκο η hard rock την παίρνω, αλλιώς δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει πάρε δρόμο, μη σε ανοίξω το κεφάλι. Άκουσε δίσκο. Μωστερίτσα, δεν θα σε βρω. Καλά τηλεφωνάς. Ναι, δεν το βλέπεις, τηλεφωνάω. Περίεργο σου φαίνεται τώρα, άσε με. Μα από αυτό το τηλέφωνο τηλεφωνάς. Ναι, στο ρόζο. Αφού ξέρεις ότι μ' αρέσει το ρόζο. Μα ρε Τερεζάκι, αυτό το τηλέφωνο δεν είναι στην πρίζα. Α, μωρή, γι' αυτό δεν κάνει τούτου. Καλά, δεν μιλάς τόση ώρα και μ' αφήνεις και περιμένω κάγκελο. Άντε, άντε, στο έχεις χάσει το κεφάλι σου. Καθόλου δεν το έχασα το κεφάλι μου, τσουκάλο. Ναι, μου λες, κάτι έμαθα. Ναι. Είναι αλήθεια θα πεις και θα μας παρατήσεις. Α, και τι θα κάνω εγώ εδώ μέσα, σε αυτή τη δουλειά να μου βουρλιστώ. Τι δουλειά έχω εγώ με τσιπόπες, βρίζες, κουδούνια. Μωρή, τι λαμπατέρια είναι, α. Τι δουλειά, παιδί μου, έχω εγώ θα πάω στη δισκοτέκα. Εκείνη η ζωή μου, η δουλειά μου, η ψυχή μου. Καλά, το μένει, δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Τα μπλάζει πέφτει το κακομίρι μόλις το μάθει. Τα μπλάζει. Σου είπα τι έκαμε χθες το βράδυ. Ήρθε σπίτι και ξέρεις που με πήγε. Σε συναυλία Μπάχα. Μπάχα. Ναι, mm-hmm. Ναι, Μπάχα. Αυτός την έχει δαγκώσει για την καλά, δηλαδή, Μαρίνα. Μωρ, την έχει δαγκώσει. Ρε, ένα περίεργο πράγμα, ένα μυστήριο. Από τότε που έμεινε κάτω στο νησί, άνδρας κανένας δεν πλησίαζε. Τίποτα, χαθήκαν όλοι. Τώρα που ήρθα εδώ, τσούρμο οι άνδρες, αφού έχω μπλοκάρει, παιδί μου. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοδιαλέξω. Αυτά από τον διευθυντή σας. Α, ο ίδιος είναι. Ξέρετε τι είναι τα ωραία λουλούδια. Κράτα, όχι να δώσει, άμα θες, κράτα κανένα. Για να δούμε τι γράφει. Έλα να συζητήσουμε. Θα περιμένω έξω από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου βοήθειά του. Μένιος. Άρε Μένιο. Θα σε φάνε τα καμπαναριά κακομοίρη. Με άγχος και αδιέξοδα και ματή η ζωή τους. Οι δρόμοι τους όλοι κλειστοί και φόβος στη ψυχή τους. Μες στα καυτά προβλήματα ψάχνουν απεγνωσμένα. Λύσεις αυτά δεν θα βρεθούν, τα χρόνια τους καμένα. Για αυτούς δεν είναι λιγάκι μακριά. Για αυτούς δεν είναι λιγάκι μακριά. Στα χέρια τους οι σιριγές τρελό ρυθμό χορεύουν και σ' άλλους κόσμους μακρινούς μετά τους αυτή την έκσταση που είναι γεμάτη εικόνες που τους χαρίζει η δονή μα χάνουν τους κανόνες. Για αυτούς δεν είναι η δάκη μαγριά. Για αυτούς δεν είναι η δάκη μαγριά. Θύτες και θύματα μαζί όλοι στιγματισμένοι. Η πόρτα για τα όνειρα είναι γερά κλεισμένη. Κι ενώ σε κλείνουν σε κνουπιά από κοντά έχει δώσει. Σπασμοί σε πιάνουνε ξανά και ποιος να σε γλιτώσει. Για αυτούς δεν είναι η θάκη.
μακριά. Για αυτούς δεν είναι Ιθάκη. Μακριά. Ένας νεκρός χωρίς πληγή κι άλλος μέσα σε κόμμα. Πάθος πρωτόγνωρο καυτό τους οδηγεί στο χώμα. Νεκρός ο θάνατος παντού τώρα παραμονεύει και σε ταξίδι αγνωστό πάντα θα τους μαγεύει. Για αυτούς δεν είναι Ιθάκη. Μακριά. Για αυτούς δεν είναι Ιθάκη. Μακριά. Δεν είναι. Δεν είναι. Τι σταυρέ μου. Πού τι πράγμα είσαι εσύ ρε παιδί μου. Να σε φιλήσω. Σε απίθανη. Τι έγινε πες μου. Σε απίθανη. Σε λίγο θα είμαστε το πρώτο μαγαζί. Number one. Το πρώτο μαγαζί. Τι σου λέγα ρε. Τι σου λέγα. Η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα θα τους ξεσκίσει όλους. Λάουρα Σιλία. Διαφήμιση. Έλα. Διαφήμιση. Γρήγορα διαφήμιση. Τι σταυρέ μου. Να σε φιλήσω. Καλό στο μίασμα της οικογένειας. Γιατί με βρίζεις εξάδελφε, επειδή έπιασα δουλειά. Τι έκανε λέει. Έπιασα δουλειά. Αποφάσισες δηλαδή να γίνεις ενεργός πολίτης. Και ενεργός και ανεργός. Η αδελφή σου είναι μέσα ρε. Είναι στη δουλειά. Από τη δουλειά της έρχομαι, δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Αφού δεν είναι θα φύγε. Ελπίζω να μην εγκαταλείψει τη δουλειά της, γιατί το αφεντικό της ενδιαφέρεται για αυτή. Τι ενδιαφέρεται δηλαδή. Να τον έχει εντυπωσιάσει. Να του πεις κάτω τα μάτια από τον αδελφή μου. Δηλαδή να την κοιτάζει από κάτω. Να μην την κοιτάζει από πουθενά. Μη σφαχτούμε. Ορίστε. Ο Μπάμπης ηθικολόγος. Ωραία που έφτασε η ηθική. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι θα θέλατε. Ό,τι πιο τρελό, παλαβό, μοντέρνο πανκ έχεις. Ελάτε να σας δείξω. Ωραία. Τερέζα μου, να μην το παρακάνουμε. Να είναι και λίγο σοβαρό. Δεν είσαι καλά που θα ντυθώ σοβαρά. Όσο πιο τρέλα πουλάς σήμερα, τόσο πιο πολλά πετυχαίνεις. Ναι, αλλά είσαι σοβαρή γυναίκα. Κάνε μου τη χάρη κι άσε με να διαλέξω ό,τι θέλω, κοπέλα μου, γιατί την είδα την κατάντια μου τόσα χρόνια που είμαι σοβαρή. Όλα στραβά και ανάποδα μου έρχονται. Άσε με να το παίξω μωρή παλαβή, μπας και γυρίσει το γούρι. Κοπέλα μου, δείξα μου ό,τι παλαβό έχεις. Μόνο παλαβά. Να, αυτά εδώ είναι τα στράπλες. Ελάτε. Στράπλες. Ναι. Αυτά που τα βάζουν εδώ και δίνουν τσιβίζει. Ναι. Ό,τι έχουμε θα τη δείξουμε εμείς αλλούζα. Αυτό λοιπόν. Όχι αυτό. Γιατί. Αυτό είναι πολύ προκλητικό. Αυτό θέλω μωρή, να τους προκαλέσω. Να τους ανάψω, να τους κάψω, να δω. Να μην ξέρουν από πού τρέχουν και πού πάνε. Δεν μου λες, έχεις μήπως τάχα μου περούκες. Περούκες δεν πουλάω. Αλλά μπορώ να σου δώσω αυτές που βάζουν στις κουκλές. Αυτές τις κουλαρίκες θα μου τα δώσεις. Παρτσάκ, τσάκ. Αυτές που έχεις εκεί. Αυτά είναι νάιλον, πλαστικά. Μα τώρα, ό,τι θέλουμε λέμε. Έλα, Νίλα, να δοκιμάσουμε. Να δούμε. Άκου πλαστικές περούκες. Καλημέρα σας, μυρίσε Εύα. Γεια σας, κύριε Μενέλε. Πρώτη ο μήνας και μια και ήταν ο δρόμος μου, πέρασα να δω πώς έχετε τον νίκη. Βεβαίως και το έχω. Είμαι συνεπέστατη στις υποχρεώσεις. Μπράβο, δεσποινές μου, μπράβο. Διότι η ζωή από δύο πράγματα γίνεται πιο γλυκιά. Από τη συνέπεια και την ηθική. Αμέ, τι είναι αυτό. Ελάτησα. Μη μου πείτε ότι πουλάτε τέτοιες ντροπές, γιατί θα εξαγριωθώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μενέλε, μαγαζί μου είναι και πουλάω ό,τι θέλω. Όχι. Δικό μου είναι το μαγαζί και δεν σου επιτρέπω να πουλάς ρούχα που μεταβάλλουν τις γυναίκες σε καρνάβαλο. Τι είπες ρε μπάρμπα, έχεις φάει καλαμιά από καρνάβαλο να δεις πως πονάει στον κόλο, ε? Έχεις το δράσος και μιλάς κιόλας. Εσύ γυρίζεις την ανθρωπότητα πίσω, στην εποχή των σπηλαίων. Και άσχημα ήταν τότε, ε, που δεν είχαμε ούτε νίκια, ούτε φώτα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κοινόχρηστα, ούτε ΔΕΗ, ε? Το πουρό τώρα να φύγουμε. Ναι, ας το πουρό να φύγουμε. Τι με είπε, πουρέ. Ελάτε κύριε Μενέλα, ελάτε, ηρεμήστε, ελάτε, καθίστε, καθίστε, αφήστε με και εμένα να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, μα πώς να ηρεμήσω, αφού με λέει πουρέ. Είστε. Ω. Τότε λοιπόν γιατί θυμώνετε. Χαλάλα. Έλα, πιανούλα μας, δεν... Ρε μπάρμπα, δεν θέλεις να πας στην ενορία σου να πιείς ένα τίλιο, να την βρούμε κι εμείς εδώ που ψάχνουμε κάτι θέματα. Να και σπίτι σου. Σώθηκε αυτός που σε έχει στη δουλειά του. Σώθηκε για όλη τη ζωή. Εγώ έπρεπε να σε έχω. Θα σε χτυπάω κάτω σαν χταπόδι. Τώρα τι του λες. Δεν πας σπίτι σου λέω εγώ. Άντε φεύγω από εδώ. Βρε άντε σπάσε σου λέω. Αρκετά με σύγχυσες. Ένα έχω όμως να σου πω. Τι. Άσκοτ. Βρε άντε από εδώ στο διάλο που ρώτεχνο. Κοίτα. Αυτός είναι το αφεντικό μου, αλλά πού να με γνωρίσει έτσι που άλλαξα, ξέρεις τον λίγο τρελό. Τι έγινε, έφυγε. Δεν μας γνώρισε. Μωρί, μην τρέμεις, τι σε γνώρισε, τίποτα. Ησύχασε. Λοιπόν, πώς σας φαίνομαι. Κούκλα. Ε.
Το ξέρεις ότι η αδερφή σου φέρνει την Μαντόνα. Το ξέρω αυτό. Η Μαντόνα δεν ξέρει τι έχει από δολάριο. Το κουλιώσω. Ρε. Και τι θα κάνουμε, να του πούμε πόσα λεφτά έχει. Όχι, ρε, αλλά μπορούμε να πάρουμε και εμείς μερικά. Και πώς θα τα πάρουμε, δεν τρυφώνα. Πώς θα τα πάρουμε. Άκουσε, αγόρι μου. Να την απαγάγουμε. Όλη τη νύχτα το σκεφτόμουν. Μπα, σκέφτεσαι και τη νύχτα, ε. Βέβαια. Οι καλοί επαγγελματίες πάντα σκέπτονται. Εσύ, Τρίφωνα, ξέρεις πόσους μπράβους έχει αυτή. Ξέρεις πόσοι τη φυλάνε. Ναι, αλλά εμείς ξέρουμε τα κατατόπια της δισκοτέκ. Μπράβο, δεν Τρίφωνα, έχεις δίκιο, ε. Το καμαρίνι δεν έχει μία πόρτα που την έχουμε κλείσει με μια ντουλάπα. Μπράβο, τι ντουλάπα, εγώ την έχω φτιάξει. Μπράβο. Από εκεί θα μπούμε, θα την αρπάξουμε, θα την κατεβάσουμε στο υπόγειο γιατί εκεί οδηγεί ο διάδρομος, θα την αρπάξουμε και θα φύγουμε. Θα πάμε την πόρτα γιατί πάμε στο υπόγειο. Ποια πόρτα, την Μαντόνα. Καταλάβες. Λοιπόν, διάσου γιατί απόψε τραγουδάει. Λοιπόν, ξέρεις κάτι Τρίφωνα, υποψιάζουμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι. Και είπες ότι την αγαπάς, μην έλεγε. Ναι, την αγαπώ. Την ξαδέλφη του Λεωνίδα. Ναι. Περίεργο. Η ξαδέλφη του Λεωνίδα. Μέχρι και στην δίσκο του Τόνι τραγουδάει. Καλά, έχει κι άλλη ξαδέρφη. Και την Τερέζα δεν μιλάμε. Ναι, τη μελαχρινή. Όχι, ξανθιά είναι. Στάσου, πάτερ, μου τα μπερδεύεις. Εγώ στα μπερδεύω. Πάμε του βράδυ στην δίσκο να την δεις. Δισκόβια η Τερέζα. Αυτό το ηθικό πλάσμα. Είναι δυνατόν. Μην τα ψάχνεις τέκνο μου. Χαμός γίνεται στη γειτονιά μου. Χαμός. Αλήθεια, τι συμβαίνει και είδα τόσο κόσμο μαζεμένο εκεί από πίσω. Θα τραγουδήσει κάποια Μαντόνα. Έσχει τέκνο μου. Έσχει. Θα είναι και η Τερέζα. Ακριβώς. Πάμε κι εμείς. Κι έτσι κι έχεις δίκιο. Να μου κλείσει σουίτα σε μοναστήρι πρώτης κατηγορίας. Γιατί θα ασκητέψω. Αχ, μωρή, πες μου, τι μοιάζω τη Μαντόνας. Αν τη μοιάζεις. Αχ, δεν τη μοιάζω. Όχι, έπαθηκα. Εσύ έπαθα που είσαι καλύτερη από τη Μαντόνα. Σε μια κούκλα. Ναι, μωρή, σιγά την τάπα. Δεν πάει στο διάλογο. Έχει κόσμο κάτω. Πες του Τόνι, σε πόση ώρα θα βγω, δεν αρέσει. Σε μία ώρα θα βγεις. Κάτσε κυρέμισε όμως γιατί κάτω έχει πολύ κόσμο. Έχει φρακάρει είσοδο. Φρακάρει είσοδο. Πες του Τόνι να φρακάρει τις τουαλέτες. Όλους τους χώρους του διαδρόμους. Αρκεί να πληρώσω καγκαλούσα τη δόση της εφορίας. Εντάξει, έλα, κάτσε κυρέμισε εσύ. Να ηρεμήσω, παιδί μου, είναι ασθένεια, μπορώ. Σιγά, κάτσε κυρέμισε. Σιγά, είμαι χτισμένη. Έλα, περίμενε. Σιγά, ηρέμησε και έλα να κλειδώσει την πόρτα. Έλα, δεν έρθει κανένα. Πού πα, πού μ' αφήνει, πώ να σηκώσω. Βόηθα. Έλα, να σε σηκώσω. Σιγά, μην φύγει το χτίσιμο. Έλα, σιγά. Έλα, προχώρα να κλειδώσει. Φεύγα. Ετοίμασε τα ποτήρια, εσύ τραπεζομάτια και στα αυτοδοχεία. Γρήγορα, όλο το μαγαζί. Τι έγινε, έλα, τι έγινε. Όλα καλά, εντάξει. Εντάξει. Ίδια, αυτή η Μαντόνα. Μοιάζει, εντάξει, κανονικά. Δεν μου λε τρελή, είναι. Γιατί? Γιατί λέει ότι είναι χτισμένη, ξέρω, κάπω έτσι το είπε. Χτισμένη. Α, για το σοβάρισμα σου λέει. Τίποτα, εσύ, μην δίνει σημασία. Ξέρω. Λοιπόν, εσύ θα κάτσει εδώ πέρα, θα έχει το νου στο μπαρ, βάλει ναι, τα φούρνα τα ρόμπα. Εντάξει, εγώ πάω για να του ανοίξω να βγουν μέσα. Ωραία, εντάξει, θα πούσε παραγγελίε. Παραγγελίε, και... αφού έχει βάλει είσοδο. Δεν πειράζει, παραγγελίε. Παραγγελίε και πατήκομα. Βάλει του γιατί θα βάλω πολύ κόμμα. Εντάξει, έχει το νου σου. Δεσποινή Μαντόνα! Δεσποινή Μαντόνα! Yes! Δεν ξέρει ελληνικά, ρε! Και στο παπλάκα, στην ΕΟΚ μπαίνουμε, μάθει μια ξένη γλώσσα. Πώς θα κλέβουμε, ρε, τα σπίτια των ξένων, άμα δεν ξέρουμε να μιλάμε γλώσσες. Και με τον Μαντόνα, άστο σε μένα που ξέρω κάτι. Μισ Μαντόνα! I and this, αυτός, απαγωγής. Κομπρί. Οκ, κομπρί. Σε κατάλαβε, ρε. Τι κάνουμε τώρα. Προχώρα. Εγώ και αυτός θέλουμε δόλαρς. Ματς, δόλαρς. 100.000 δόλαρς. Δόλαρς. Πες 200, γιατί θέλουμε να αγοράσουμε και το κρεβατάκι του μωρού. Δεν λέμε 500, έτσι και έτσι δικά μας είναι. 500.000 δόλαρς, μισ. Οκ, 500. Είπε οκ. Το ξέρω ότι θα πει όχι. Είπε οκ, εντάξει. Εντάξει. Look, please. Δώσε εγώ όμως λεφτά, see you. Πρέπει εμένα λύση μου.
Τον έλα γρήγορα. Έλα, τι έγινε. Η Τερέζα, τη φωνάζω και δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Τη χτυπάω και τίποτα. Λες να πάθει τίποτα. Δεν ξέρω, πω και έχει πολλή δουλειά στην πόρτα. Για πάμε και λεφτά εδώ. Έλα. Έλα. Τερέζα. Αλήθεια δεν ανοίγει. Τερέζα, εσύ είπα και πρέπει να πούμε Μαντόνα. Μαντόνα! Θα κοιμάται φαίνεται, να έχει κουραστεί. Ένα στυλό. Ένα στυλό, πού έχει στυλό. Στην κουζίνα. Τι σου είναι αυτές οι ξένες, ρε παιδί μου, τίποτα δεν τους ξεφεύγει. Beautiful, thank you. Name, please. Χαλάλαμπος Ζουμιάς. Χα. Σιγά σιγά ρε παιδιά, μην σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε παιδιά. Σιγά σιγά ρε παιδιά, πού σκοτάδι. Σκάσε! Έλα, πάμε. Σκύσω ρε. Στο πόδι παρακαλώ. Είδα, φτάσαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευλογία Θεού. Τι ευλογία Θεού ρε παιδιό. Μπορούμε να περάσουμε. Να περάσουμε. Να περάσουμε στα εισιτήριά σας. Εισιτήρια. Εισιτήρια. Γιατί βγάζουν και εισιτήριο. Εγώ στην εκκλησία δεν έχω εισιτήριο. Ρε παπά σου κάναμε τσάπα διαφήμιση. Εδώ πέρα θα πληρώσεις. Δεν γίνεται χωρίς λεφτά. Καλησπέρα, παρακαλώ. Στο δικό σας. Βουλευτική ασυλία. Μάλιστα. Αυτός γιατί περνάει τσάπα. Δεν άκουσες. Βουλευτική ασυλία. Πολιτεία. Και εγώ είμαι της εκκλησίας. Τι εκκλησία, μου σπουλαρέξτε αυτή η εκκλησία. Τελείωνε εισιτήριο. Τερέζα. Ποιος είναι. Έλα, άνοιξε. Ποια είσαι. Έλα, άνοιξε. Η Λάουρα είμαι. Η Λάουρα. Ναι. Σίγουρα. Ναι, έλα, άνοιξε. Πού είσαι και ανησύχησα. Πού είμαι και ανησύχησα. Ναι. Εγώ να δεις πως ανησύχησα. Έλα, προχώρα. Είναι το κόσμος. Τρέχα. Δεν μπορεί να προλάβω. Μία ματιά, βαριά. Μία ματιά. Μία μισή θα πληρώσετε. Δεν μου λες πόσο πάει το εισιτήριο. 5.000 το άτομο. Δεν 5.000. 5.000. Μινέλε. Με το ποτό μαζί, Με το πλό. Εγώ δεν πίνω. Θα πληρώσεις. Δεν έχει σημασία, θα πληρώσεις. Μινέλε. Βγάλε ένα πληρώσει, σου κάνει τη χάρη. Μην κάνει τη χάρη. Ωραία. Έλα γρήγορα γιατί έχει αρχίσει και το πρόγραμμα. Η Μαντόνα ήρθε. Μέσα είναι, γύρει και σε φόρμα. Ωραία. Τεράστια. Μάτι, σαν πια είναι. Όπως τα είπα. Αλλά αυτή δεν είναι η Τερέζα. Η Τερέζα είναι. Μα αυτή είναι... Αυτή είναι η γυναίκα. Βλέπω την γυναίκα. Η Τερέζα είναι. Α, πατέρ. Την ερωτεύομαι. Έτσι εύκολα. Ναι, κάτι μέσα μου έκανε τσακ. Και μετά από λίγο τσακ τσακ τσακ. Και σου καλύτερη είναι η ασφάλεια. Ναι. Και άλλη Τερέζα που λες. Βρε, ας την αυτή. Αυτή είναι σαν κουκουβάγια με τα γυαλιά που φοράει. Είναι ανοιχτές οι μνήμες. Να ξεφύγω δεν μπορώ. Αυτή είναι όλο, όλο κρύο. Όλο, όλο νιάτα. Όλο ζωή. Πάει κι αυτός. Την καβάλι σου έξω από εδώ. Και εγώ ήθελα να του πουλήσω τη λειτουργία σε κασέτα. Πού πάτε, παπά, φεύγετε. Φεύγουμε. Γιατί, αφού πληρώσατε. Δεν πειράζει, ας πλήρωσα. Όχι, πληρώσες, πλήρωσε. Έλα, δεν πλήρωσα. Φεύγω, για να μην πληρώσω κι άλλα στους γιατρούς. Είδομαι που είναι σε τεφιά μου. Πάμε, πια. Άντε, να πάμε κανέναν άλλο μας. Τι γίνεται, πώς πάει. Έχει πολύ κόσμο έξω. Χρειάζεται έξω μέσα, έχουμε θέση να βάλουμε κι άλλους. Δεν έχει θέση, μην έχει θέση άλλους. Μόνο θα τους βάλω εγώ, τους κρυμώξω εγώ. Α, για καλημέρα και good morning. Καλημέρα. Να βλέπω το χρήμα το ρευστό να κυκλοφορεί σε δεσμίδες, μισότουλα. Τώρα σώθηκες. Γιατί δεν το αντιλήφθηκα αυτό, δεν έχεις μισότουλα δεσμίδες. Τι τούβλα ρε Τερέζα και δεσμίδες μας λες. Εδώ βάλαμε για τσέπη μας. Ποια τσέπη σας βρε, αφού το μαγαζί ήταν τίγκα. Το μαγαζί ήταν τίγκα, αλλά ξέρεις τι έξοδα είχαμε.
Μόνο για την κάβα δώσαμε να κάνω λεφτά. Άδειοι είμαστε. Άσε, αυσοκόλλησε. Τα ντερά τους μας πήρανε. Μωρέ, τα ντερά τους να τα πάρουνε και να τα φάνε. Δικά τους είναι. Εσύ λεφτά γιατί έδωσες. Τι να τους έδινα. Και τα φορέματα που αγόρασε ένα παιδάκι μου πανάκριβα ήταν. Καλά σου λέει. Τι και πήρες να κάνω μοντελάκια. Τίποτα το άλλο θα τα πουλήσουμε. Γιατί μωρή καγκαλούσα να τα πουλήσετε. Να με αφήσετε ξεβράκωτη να γυρίσω με τον κόλο όξω στους δρόμους. Ας τις κλάψετε, Τερέζα. Τώρα τι κάνουμε. Αν συνεχίσουμε έτσι θα πούμε χοντρά μέσα. Και εγώ αυτό δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω αυτά τα πράγματα. Καλά δεν ήμουν εγώ τόσο καιρό. Τι τα θέλα αυτά. Δεν είχα κόσμο, δεν είχα και έξοδα. Γιατί ρε χαμένε, λίγο σου πέσε που είδες κόσμο μέσα σε αυτό το ρημάδι σου. Ρε κόσμο είδα, λεφτά στη τσέπη μου δεν είδα. Θέλαμε και Μαντόνα. Γιατί μωρή δεν σου άρεσε τώρα η Μαντόνα. Η Μαντόνα καλή ήτανε. Ναι. Δεν τα έφερε. Παράλληλο στο διάλο που δεν τα έφερε η Μαντόνα. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Εγώ ξέρω. Εσύ δεν μου λες, δώ μου 30 φράγκα να πάω με το λεωφορείο. Αν στο τηλέφωνο και πάρε 6 λεπτά. Στο τηλέφωνο, μωρό γκρουσούζι, καρμύρι που δεν μου δίνετε. Στο διάλο, στο διάλο. Θα θέλαμε να πείτε στους ακροατές του σταθμού μας πώς κάνετε τις διαρρήξεις και τις προοπτικές του επαγγέλματος για τους νέους. Δεν το λέω, τρελός είμαι. Για να γίνουν και αυτοί οι διαδείκτες και να μου φάνε το ψωμί, πριτς. Δηλαδή η ψωμιά κλέβετε. Ό,τι βρω, ζαπώνω σαλάμια. Μετρητά δεν παίρνετε. Δεν τα μετράω. Ό,τι πρώτο εννοώ. Πάντως, βγαίνει το μεροκάματο. Ποιο μεροκάματο, νύχτα δουλεύω. Δεν μου λέτε, βγαίνετε. Πώς, μέσα θα μείνω. Παίρνω την πέρα και βγαίνω. Δεν καταλάβατε. Εννοώ αν βγάζετε τα απαραίτητα ως προς το ζήν. Α, για το ζήν. Κοίτα, ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να πω. Και τώρα, κύριε Μπάμπη, θα θέλαμε να μας κάνετε μια επισήμανση γύρω από τους κινδύνους του επαγγέλματος. Πάρα πολύ κινδυνή η νέα, πάρα πολύ κινδυνή. Κατά πρώτον, τα σκυλιά, τα λιτά. Ξέρεις, δεσποινής μου, πόσα δαγκώματα έχω φάει. Όποτε πλένω τα πόδια μου, βγάζω σκυλόδοντα. Βέβαια. Μετά, τα λούκια. Τα σάπια λούκια. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Μια φορά έπεσα από τέταρτο όροφο και τσακίστηκα. 2 μήνες στο κάτι ήμουνα. Τι λέτε. Μα βέβαια, δεσποινής μου. Εδώ κάνω έκκληση στον ελληνικό λαό να φτιάξει τα λούκια, τα σάπια. Είναι κίνδυνος θάνατος για την υγεία μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τελειώνει η εκπομπή μας πρόσωπα της νύχτας. Γεια σας, ρε. Τι γίνεται, γεια σας, Τόνι. Τι κάνετε, ρε. Εσύ, η τηλεόραση με δείχνει, ρε. Και τηλεόραση, ρε. Και τηλεόραση, ρε. Ραδιόφωνο είναι. Ραδιόφωνο είναι. Και είχα πει στην παρέα θα με δείξει τη νύχτα η τηλεόραση. Θέλω να σου πω, πού είναι η αδερφή σου. Δεν ξέρω, ρε, Τόνι, δεν ξέρω. Την είδα εγώ το πρωί, αλλά έφυγε φουριόζα. Γιατί. Ξέρω εγώ. Πάντως και εσύ, ρε, Τόνι, τη φέρθηκε άσχημα, ρε, φίλε. Αυτή έδωσε την ψυχή τη αυτή τη δουλειά και εσύ δεν τη έδωσε φράγκο. Και δεν κονομήσαμε, ρε, Ηλία. Να, ρώτα και τη Λάουρα. Λάουρα, πες του, ρε. Βγάλαμε κάτι, αλλά. Τι βγάλαμε. Τίποτα, αφού σου λέει, βάλε κάποιο τσίπου. Τίποτα. Μια ή άλλη ήρθαμε. Αλλά. Ρε, Τερέζα, ρε. Αδερφή μου, ρε. Έχει λίγα δάξι, ρε. Η αδερφή σου είναι αυτή. Και το αυτοκίνητο που το βρήκε. Ρε, πάνω τη πάρω συνέντευξη. Τι συνέντευξη, ρε. Είναι μουρλάνε τελείω, ρε. Τι συνέντευξη, ρε. Φίλε, ο σταθμό μα έχει καθήκον να παίρνει συνέντευξη από βεντέτε. Πάμε, Λάουρα. Τα γεμμένα βεντέτα έγινε, ρε. Βεντέτα, τα γεμμένα, ρε. Δε σφυρίστε, Ρέζα, τι έχετε να δηλώσετε στο ράδιο Δραπετσόνα. Δραπετσόνα FM στέρεο. FM και στέρεο, λοιπόν, το ράδιο Δραπετσόνα. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτό είναι γνωστό. Συνεχίστε. Λοιπόν, αυτός ο σταθμός, παίζει τραγούδια και διαφημίσεις. Συγκλονιστικό. Με έπιασες εσύ, Τσουκάλα. Λοιπόν, εγώ για να μιλήσω σε αυτό το σταθμό, θέτω όρο να παίζει νύχτα μέρα τα τραγούδια μου μονάχα. I beg your pardon. Εγώ στην Δραπετσόνα μιλάω. Αύριο θα πάω στον Τζερόνιμο Γκρούβι να κάνω εκπομπές για την νεολαία. Τελικά έπαθες μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι περίμενα. Δεν έπαθα καμιά ζημιά, αγάπη μου. Σε πληροφορώ ότι έχω κλείσει συμβόλαιο με 2 κέντρα, 4 σταθμοί και θα κάνω και ένα δίσκο. Να μην ξεχάσεις να βάλεις χερούλια στο δίσκο. Θα βάλω. Δηλαδή σαν Μαντόνα. Σαν Μαντόνα. Θα φάμε πολύ ξύλο. Στο ένα σαν Μαντόνα και στο άλλο σαν Μάικλ Τζάκσον. Ρε, αυτός είναι μαύρος. Θα μαυρίσω κι εγώ. Μαύρο φίδι που μας έφερε. Εσύ, Τερέζα, δεν θες να με καταλάβεις. Τι. Εγώ αυτά τα λέω για το καλό σου, γιατί σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω, βρε Παλαβέ. Κι εσύ. Αμέ, γι' αυτό σε δουλεύω. Γιατί μου τη βγήκες πολύ άτσαλα, το ξέρεις αυτό. Και ο Μαντόνα, ρε, η τάπα. Και ποιος Τζάξο, ρε, ο Αράπης. Η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα θα ξεσκίσει. Αγάπη μου, Δραπετσονιάρα μου. Ξαδελφούλα, ναι. Με συγχωρείτε, τα ευχάριστα. Yes. Εξάντλησα όλο το πολιτικό μου κύρος, ναι. Αλλά σε διόρισα. Πού?
καθαρίστρια στη Βουλή. Μωράμε στο γέροντο διέλεο που θα με διορίσεις καθαρίστρια στη Βουλή, αποτυχημένα πολιτικάντη. Ξέρεις δε σε ποια μιλάς. Σε ποια μιλάω. Στη Μαντόνα από τη Τραπετσόνα. Πάμε, παιδιά. Θέλω Τόνι μου. Πάμε, αγάπη μου. Θα μάθω άλλες χώρες, μπανάνες, καρύδες και ανανά. Κοίταξε να δεις, όταν ξανάρθει ο Μανώλης, ξέρεις, ο Άγιος που έχω διορίσει. Ποιος αυτός ο μουρλός που έρχεται συνέχεια και μου λέει πάρε το καροτσάκι σου και περιπάτησε. Αυτός, αυτή τη φορά όταν θα σου πει σήκω και πάρε το καροτσάκι σου, θα σηκωθείς και θα περπατήσεις, έτσι. Υπάρχει λόγος. Έλα τώρα, άσε τα μάχητα μου. Πάρε το καρότσι σου και περιπάτη. Άρε, Λεωνίδα. Έτσι θα γνωρίσω εξωτικά νησιά. Μπανάνες,